δεν είναι published και αυτό είναι λίγο exciting για μένα γιατί είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζω. Και οπότε αν έχετε κάποιο feedback, don't hesitate. I mean, οτιδήποτε ακούσετε που δεν σας κολλάει θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο και για μένα. Okay. Οπότε κάνεις ελληνικά, αγγλικά, τι προτιμάς εσύ? Ελληνικά, ναι, θα προσπαθήσω ελληνικά. Okay. Είμαι ο Παναγιώτης. Το background μου είναι... πήρα το δοκτωρικό μου εδώ πέρα στην Κρήτη και μετά ξεκίνησα στο Λονδίνο ως security researcher στο Brave. Αν δεν το ξέρετε, είναι ένας Web3 browser. Όπου δούλεψα εκεί, είχα λίγο... έτσι ένα background, ξεκίνησα να έχω σε browsers. Τα interest μου γενικά και από το δεκτορικό μου ήταν έτσι στο web security. Το δεκτορικό, το thesis μου είχε να κάνει με privacy στο άδικο system, user tracking κλπ. Μετά το Brave πήγα στη Telefonica, στο research lab στη Telefonica. Η Telefonica είναι ένας μεγάλος ISP στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική κυρίως. Έχει έτσι τη Movistar, έχει τον O2 στο Λονδίνο. Και τώρα είμαι σε μια μετάβαση όπου πηγαίνω στην iProve, consultant εκεί. Η εταιρεία αυτή είναι μια startup που έχει να κάνει με biometrics και human attestation. Πελάτες της είναι το NHS, κάποια άλλη κρατικές εφαρμογές στη Σιγκαπούρη, στην Αμερική. Και οπότε έχει όλο το backend για biometrics και κάνουν πολύ VR και AR. Τώρα, δουλεύοντας έτσι στο browser του Brave, είδα ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολλά APIs και πάρα πολλά εργαλεία που δίνουν έτσι πάρα πολλά χρήσιμα features στον developer, έτσι ώστε να φτιάξει browser extensions και να ανεβάσει έτσι λίγο το user experience πιστών. Αλλά αυτό δημιουργεί και δίνει και πάρα πολλές δυνατότητες σε επιτιθέμενους. Οπότε μπορεί να θυμάστε έτσι περιπτώσεις των browser extensions που ήταν στο παρελθόν που απλά αλλάζανε χρώμα στο Facebook και από μπλε γινόταν ροζ ή φούξια ή οτιδήποτε, ίσως δίνει δυνατότητα να αλλάξεις χρώμα, που ήταν έτσι λίγο πιο dummy extensions. Και αυτό έχει αρχίσει λίγο και με τις δυνατότητες που δίνουν οι browsers να έχουμε το one password ή να έχουμε browser extensions που μπορούν να κάνουν containers σε web επίπεδο. Και αυτό δίνει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για επιθέσεις. Και έτσι βλέπουμε ότι παρότι το Chrome Web Store προσπαθεί περιοδικά να κάνει scan όλα αυτά και να κατεβάζει τέτοια applications από το Web Store, τέτοια extensions, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το threat συνεχόμενα. Μάλιστα, στο παρελθόν υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις όπου ένα web browser extension έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το κατέβασαν οι χρήστες. Οι χρήστες φυσικά δεν το κάνανε, δεν το διαγράψαν όταν αυτό το browser extension άρχισε να πεθαίνει και δεν είχε δίνει τη λειτουργικότητα. Και αυτό το browser extension εξαγοράστηκε από άλλη εταιρεία, η οποία άλλαξε τελείως όλο της το business model. Και εκμεταλλεύτηκε όλους τους χρήστες που είχαν ήδη κάνει install αυτό το browser extension στους browsers τους και ξεκίνησε ένα μέσο updates να ξαναζωντανεύει αυτό το zombie extension και να τους στέλνει malicious content. Οπότε από εκεί που ήταν ένα browser extension που απλά άλλαζε το χρώμα του Facebook, ξεκίνησε να αρχίζει να πετάει διαφημίσεις, να κάνει fraudulent ad clicks και να εκμεταλλεύεται το browser των χρηστών. Οπότε κάποια από τα capabilities έτσι των malicious extension είναι ότι θα μπορούν να κάνουν monitor ή να κόψουν ή να αλλάξουν ή ακόμα και να κάνουν ένα block το network traffic από τον browser προς τα έξω, είτε να κάνουν tamper το κώδικα που τρέχει στον browser, είτε ακόμα και να κάνουν μίμη κάποια συγκεκριμένα user actions που μπορεί να δημιουργήσουν κάποια requests. Όπως ας πούμε για παράδειγμα να κάνουν αυτά τα artificial clicks, όπως είπαμε, για να κάνουν ad fraud. Δύο από τα έτσι, πιο σημαντικά attacks που βρήκα έτσι, όταν προσπαθούσα να κάνω τα slides, είναι πριν 2 χρόνια που βρέθηκε αυτό το browser extension που σας λέω που
αρχίζει να κάνει mimic τα user actions και να κάνει clicks και να παράγει ένα fraudulent traffic προς διαφημιστές και άρα να φαίνεται ότι οι χρήστες κάνουν κλικ σε διαφημίσεις και να πληρώνουν όλοι μας άδοντες και τα ad servers, αλλά αυτά τα κλικ ήταν διαφημίσεις που δεν είδε κανένας ποτέ. Και το πιο πρόσφατο, έτσι, το 2021, βρέθηκε ένα malicious extension που στην πραγματικότητα ήταν ικανό να κάνει hijack το Gmail session των χρηστών και να διαβάζει, να κάνει forward, να διαγράφει ή να στέλνει τα email. Οπότε, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ challenging για τα web services αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να καταλάβουν αν ένα interaction που έχει έρθει από έναν χρήστη είναι malicious ή αν είναι από έναν πραγματικό χρήστη. Οπότε, για να κάνουμε έτσι λίγο formulate τι θα παρουσιάσω σήμερα. Στην ουσία μιλάμε για επιτιθέμενους που τρέχουν malicious JavaScript κώδικα στο client-side περιβάλλον μέσω ενός browser extension και μπορούν να κάνουν hijack τα browsing sessions των χρηστών και τα accounts που οι χρήστες είναι logged in εκείνη τη στιγμή. Και αυτό μπορεί να κάνει actions όπως είπαμε να κάνουμε web requests και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε malicious posts στο wall των χρηστών στο Facebook. Το οποίο αυτό το παράδειγμα δεν είναι πολύ τυχαίο. Στην πραγματικότητα, ένα motivation για να κάνουμε αυτή τη δουλειά ήταν μια συζήτηση που είχαμε πιάσει με έναν Έλληνα, μάλιστα, στο Λονδίνο, ο οποίος δουλεύει στο Facebook και ήθελε με κάποιον τρόπο να μπορέσει να έχει access στους χρήστες και τα browser extension που έχουν αυτοί. Οπότε να κάνει κάτι σαν virus scan και να καταλάβει τι είναι αυτά τα browser extension που τρέχουν και να τους πετάει ένα warning για να μπορέσει να τους ειδοποιήσει αν κάποιο από τα browser extensions που αυτά είναι flagged as malicious. Φυσικά αυτό δεν γίνεται για πάρα πολλούς λόγους, για privacy και για fingerprintability των χρηστών. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε με αυτό το εργαλείο framework που σχεδιάζουμε. Να πω επίσης ότι είμαι ερευνητής, οπότε καμία σχέση με developer ή engineer. Και αν κάτι είναι πολύ βαρύ, αν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνετε, δεν βγάζει νόημα, παρακαλώ, σταματήστε με. Οπότε αυτό το tool, στην πραγματικότητα, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα safe περιβάλλον στην πλευρά του χρήστη, που θα μπορούμε να τρέξουμε κώδικα εκεί πέρα και να ξέρουμε ότι αυτός ο κώδικας έχει... να κάνουμε ensure ότι there is integrity. Οπότε μπορεί ο κώδικας που στέλνουμε εκεί να είναι ακριβώς αυτός ο κώδικας που στέλνουμε και να μην μπορεί να κάνει tamper ένα browser extension τον κώδικά μας. Είναι αρκετά σημαντικό όταν έχουμε critical functionality, όπως είπαμε, post στο Facebook ή άλλο functionality σε πιο critical applications, όπως ξέρω, τραπεζές κλπ. Αυτό είναι ένα functionality που γενικά οι browsers δεν το έχουν και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες μέσω trusted execution environments και μέσω hardware characteristics να τρέχουν μέσα σε SGX και όλα αυτά, αλλά προφανώς αυτό είναι μια τεχνολογία που it's not there yet και δεν βλέπουμε να έρχεται και στο μέλλον. Οπότε, στην ουσία, τα web services στέλνουν ένα κώδικα που δεν ξέρουν αν και πώς ακριβώς θα εκτελεστεί στην πλευρά του χρήστη. Και αυτό, όπως είπα, είναι το motivation μας για να παρουσιάσουμε, να προτείνουμε μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε verify αυτό το κώδικα που τρέχει στην πλευρά του χρήστη και τα interactions που παίρνει ο server πίσω. Οπότε, στην ουσία, θέλουμε με το tool μας αυτό να δώσουμε τη δυνατότητα στα websites να διασφαλίσουν τα critical requests τους και στην ουσία να δημιουργήσουν ένα control flow execution path το οποίο θα οδηγήσει στο action του χρήστη που να ξέρουν ότι αυτό είναι benign, δεν έχει γίνει inject, δεν έχει γίνει tamper από κάποιο browser extension, malicious browser extension που τρέχει στον χρήστη. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο αυτοματισμό από την πλευρά του browser extension που θα μπορούσε να κάνει κάποια ζημιά στα actions του χρήστη και στο αποτέλεσμα που παίρνει πίσω ο server.
Οπότε έτσι τα συστατικά λιγάκι που χρησιμοποιήσαμε εδώ πέρα είναι τα closures που είμαι σίγουρος ότι ξέρετε και πολύ καλύτερα τι είναι από μένα. Στην πραγματικότητα είναι ένα combination από συνάρτηση μαζί με το lexical environment τη στιγμή που φτιάχνετε το closure. Οπότε στην πραγματικότητα μας δίνει τη δυνατότητα ένα closure να έχουμε private methods, να κάνουμε emulate private methods και να μπορούμε να κάνουμε regulate ποιος θα έχει access σε ένα function ή σε ένα κομμάτι κώδικα ή κάποιο variable. Αυτό μας δίνει δυνατότητα at runtime να έχουμε κάποιες private variables που δεν μπορεί κάποιος να έχει access μέσα σε αυτό το scope, κάποιος στο level του browser extension. Επίσης χρησιμοποιήσαμε service workers, που είναι ένα non-blocking module που κάθεται μέσα στο browser του χρήστη, όχι όμως στο render page, είναι εκτός του render page στην πλευρά του χρήστη μέσα στο browser και τρέχει όσο το tab είναι ανοιχτό και όσο το domain είναι active. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα persistent state, ένα persistent κομματικότητα που τρέχει μέσα στον browser, ακόμα και αν η σελίδα αλλάζει, ακόμα και αν ο χρήστης κάνει browse μέσα στο domain. Και αυτό είναι isolated από το context της σελίδας, αλλά και από το DOM, οπότε δεν έχει κανένα access στο DOM, κανένα access στα cookies του website. Τώρα το service worker μπορεί να συνομιλεί με το web page μέσα από post messages ή indirectly μέσα από τα web requests. Και στην πραγματικότητα το service worker μπορεί να το έχετε δει σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ως ένας programmer από την proxy, καθώς μπορεί να δουλέψει σαν ενδιάμεσος μεταξύ του website και του web server. Σε άλλες περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί ως CAS, το Gmail και το Google Calendar νομίζω το χρησιμοποιούν για offline sync κλπ. Οπότε στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει intercept τα network requests από το website προς το server και vice versa. Είναι σημαντικό, όπως είπαμε, ότι ο service worker δεν είναι μέσα στη σελίδα και αυτό σημαίνει ότι το malicious extension που μπορεί να δει τα πάντα μέσα στη σελίδα δεν μπορεί να δει το service worker. Οπότε ένα browser extension που κάθεται έχει γίνει install μέσα στο web browser θα δει ότι ένα service worker γίνεται register, αλλά μόνο αυτό. Δεν μπορεί να δει ούτε το traffic του service worker, ούτε τον κώδικα του service worker όταν γίνει register. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό και θα πούμε γιατί. Επίσης χρησιμοποιούμε τα stack traces. Τα stack traces, πολλοί browsers το δίνουν για bug reports και μας δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε ποιες συνεργασίες έχουν τρέξει μέχρι ένα ορισμένο διάστημα. Οπότε για να δώσουμε λίγο έτσι ένα high level overview του approach, στην πραγματικότητα, όπως είπα, θέλουμε να κάνουμε ένα safe environment στην πλευρά του χρήστη που να μπορεί να κάνει verify ένα request ότι αυτό το request έχει γίνει μετά από ένα benign control flow execution path και όχι από κάποιον αυτοματισμό ενός browser extension ότι δεν έχει γίνει tamper με ενός critical κώδικας. Οπότε μπορούμε να το σπάσουμε, βλέπετε στην εικόνα έτσι, ίσως φαίνεται λίγο busy το εικόνα, αλλά αν το σπάσουμε σε τρία κομμάτια, έχουμε το web page που μέσα έχει αυτό το safe component που είπαμε, έχουμε το νούμερο 2 που είναι ο service worker, που όπως είπαμε είναι εκτός του web page αλλά μέσα στον web browser, και έχουμε και τον web server από την άλλη, ο οποίος στέλνει το content στο χρήστη και μπορεί να κάνει verify τα requests μετά. Στην πραγματικότητα, η ρόλη, όπως είπαμε, πέρα από το web server που μπορεί να κάνει verify το integrity των requests που έλαβε, έχουμε το service worker, ο οποίος δημιουργεί ένα persistent environment, όπως είπαμε, γιατί όσο είναι το tab ανοιχτό, ο service worker είναι εκεί, ανεξάρτητα από τις σελίδες που μπορεί να αλλάξει ο χρήστης στο συγκεκριμένο domain. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο service worker μπορεί να ξαναζωντανέψει ακόμα και αν το tab έχει κλείσει. Και αυτό
paper έτσι, που συζητήσαμε για το Crypt.js πριν κάποια χρόνια, στην πραγματικότητα αυτή την ιδιότητα προσπαθούσε να κάνει exploit και να φτιάξει ένα έτσι, bot environment μέσα στον browser. Αυτό πλέον έχει φτιάξει, γίνεται κάπως regulate από τον Chrome για το πόσο μπορεί να ζήσει ο service worker μετά το κλείσιμο ενός tab και κατά πόσο μπορεί να ξυπνήσει και γιατί. Και ο service worker, δεδομένου ότι είναι έτσι ένα persistent environment εκεί πέρα, μπορεί και να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνει validate και sign τα outgoing requests από την σελίδα. Τη σελίδα χρειάζεται αναγκαστικά, όπως είπαμε, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε ένα critical functionality, να μπορέσουμε να κάνουμε ensure ότι είναι ασφαλή και ότι δεν έχει γίνει tampered. Οπότε να πάμε λίγο πιο βαθιά έτσι στο πρωτόκολλο. Θα το πάρω λίγο από τα πίσω προς τα μπροστά για να δείξουμε λίγο έτσι τα πιο εύκολα κομμάτια στην αρχή. Όπως είπαμε, ο service worker κατά το setup phase, πρώτη φορά που θα πάει ο client στο web server και θα καλέσει τη σελίδα, θα κάνει ένα sign up, θα γίνει authenticate και ο server κάνει redirect τον χρήστη με ένα one-time URL έτσι ώστε να κάνει fetch ο χρήστης τον service worker, να το κάνει register και αυτό το one-time URL έχει μέσα ένα user unique ID. Το user unique ID αυτό στην πραγματικότητα είναι το identifier για τον χρήστη όσον αφορά το service worker. Όπως είπαμε, ο service worker δεν μπορεί να δει cookies. Οπότε αυτός ο service worker με το που γίνει register θα ζητήσει ένα symmetric key από τον server. Αυτό είπαμε, όλο αυτό το traffic δεν μπορεί να το δει το browser, το malicious browser extension. Μπορεί να δει μόνο ότι έχω καλέσει ένα service worker και ότι αυτός ο service worker γίνεται register. Αλλά πέρα από αυτό δεν μπορεί να δει το traffic, δεν μπορεί να δει το symmetric key που στέλνω στον web server. Επίσης, να πούμε ότι ο service worker, για όσους δεν το ξέρουν, μπορεί να γίνει register μόνο μέσα από SSL. Οπότε είμαστε OK για τους τρίτους πιθανό κάποιον eavesdropper εκτός του browser. Και επίσης μπορεί να τον κάνει register μόνο το first party, μόνο ο web server που έχει επισκεφτεί ο χρήστης. Τώρα, από την πλευρά του web server, ο server κάνει αποθηκεύεις από την πλευρά του το symmetric key και το new cookie του χρήστη. Και τώρα περνάμε στο attestation phase, δηλαδή τη στιγμή που ο χρήστης, για παράδειγμα, ένα post στο Facebook, ένα critical έτσι, functionality όπως το ορίσαμε. Ο service worker, όπως είπαμε, τρέχει στο background και κάνει monitor όλα τα web requests που πάνε προς το server. Και κάνει validate τα requests αυτά. Θα δούμε με ποια attributes όπου του τα στέλνει το web page. Και στην πραγματικότητα, αν όλα πάνε καλά, θα κάνει sign το request αυτό, χρησιμοποιώντας το symmetric key αυτό και το subject crypto. Στο πρώτο type που έχουμε κάνει αυτό είναι HMAC και SHA-512. Οπότε, οποιαδήποτε στιγμή ο web server δει ένα από αυτά τα requests, μπορεί απλά να κάνει verify με το symmetric κλειδί αυτό και να δει ότι όλα πήγανε καλά και ότι ο service worker πιστεύει ότι αυτό είναι ένα benign request που ήρθε από τον χρήστη. Τώρα, περνώντας στο πρώτο κομμάτι, το δύσκολο κομμάτι, όπως είπαμε, το objective είναι ότι θέλουμε με κάποιον τρόπο να κάνουμε monitor το integrity ενός μικρού sensitive JavaScript κώδικα μέσα στην σελίδα του χρήστη. Ας πούμε το post, στο παράδειγμα με το Facebook. Τώρα, οι προσκλήσεις είναι ότι το service worker δεν μπορεί να το κάνει, αυτό δεν έχει access ούτε στο πρόγραμμα και στο privacy και στο κώδικα JavaScript που τρέχει η σελίδα. Και ότι τα browser extension μπορεί να κάνουν tamper οποιοδήποτε κομμάτι κώδικα μέσα στην σελίδα που τρέχει στον browser. Οπότε αυτό που προτείναμε εδώ πέρα είναι ότι εκμεταλλευόμαστε ότι το communication μεταξύ του web page και του service worker δεν είναι εμφανές από το browser extension, αυτά τα post messages. Επίσης εκμεταλλευόμαστε τα closures,
όπου στην πραγματικότητα σε κάθε ένα session η σελίδα παίρνει αυτό το critical κομμάτι του κώδικα από τον service worker μέσα από το post messages με την μορφή ενός string. Φτιάχνουμε τον function αυτό μέσα στο closure, οπότε δεν μπορεί ένα browser extension να δει αυτό το critical κομμάτι κώδικα και να το κάνει tamper. Και στο τέλος κάνουμε ένα snapshot από το current stack trace και το κάνουμε piggyback μέσα στο request που στέλνουμε προς τα έξω. Οπότε, στην ουσία, μέσα από το service worker. Με αυτόν τον τρόπο, ο service worker μπορεί να δει, να κάνει verify το integrity του κάθε ενός operation, να το υπογράψει και μετά να το κάνει forward στον server. Οπότε, οποιαδήποτε στιγμή ο server δει ότι το stack trace είναι αυτό που πρέπει και αυτό που αναμένει, δηλαδή ότι οι συναρτήσεις έχουν καλεστεί με τη σειρά που πρέπει και δεν έχει παρέμβει κάποια extra συνάρτηση από τον browser extension, είναι όλα καλά. Έχουμε προστατεύσει μέσα τα closures, έχουμε προστατεύσει τα variables και τον κώδικα, έχουμε προστατεύσει το stack trace ότι δεν κάνει inject κάποιον function το browser extension. Οπότε ο server είναι OK και μπορεί να κάνει detect οποιαδήποτε στιγμή ότι κάτι έχει γίνει περίεργο με το execution flow, ότι κάποιος έχει πειράξει, κάποιος έχει κάνει inject ή έχει κάνει tamper τις συναρτήσεις που έχουν καλεστεί. Οπότε στην πραγματικότητα οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο ότι το operation έχει γίνει σωστά, είναι αυτό που αναμένουμε, δεν έχει γίνει inject οτιδήποτε και δεν έχει γίνει... δεν έχουμε χάσει κάποιο variable, δεν έχει γίνει leak κάποιο variable στο browser extension. Όπως είπαμε, το critical function εδώ πέρα είναι tamper-proof, δεν μπορεί να το πειράξει ο browser extension, δεδομένου ότι είναι μέσα σε ένα closure. Και σε ένα παράδειγμα, όπως είπαμε για το Facebook wall post, το critical function, το οποίο we assume ότι κάνει handle αυτό το post, μπορεί να τσεκάρει ότι το event είναι trusted, ότι έχει έρθει από ένα χρήστη. Μπορεί να πάρει το stack trace και να αποδείξει ότι το post request ήρθε όντως από το critical function και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το προωθήσει στον server με το service worker και ο service worker να το κάνει verify και όλοι χαρούμενοι να είναι με το signed request και να το στείλουν στο server και όλα πάνε καλά. Και αυτό θα ήταν το success story, αλλά δεν έχουν όλες τις ιστορίες happy ending. Και αυτό γιατί θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις ένας επιτιθέμενος να κάνει inject ένα malicious function με το ίδιο όνομα που είναι και το critical function. Με αυτόν τον τρόπο είτε μπορεί να κάνει override την συνάρτηση αυτή, είτε μπορεί να κάνει redirect το execution flow και να εκτελέσει τη δικιά του συνάρτηση και όχι τη δικιά μας. Αυτό συμβαίνει γιατί τα stack frames στο stack trace των browser δεν μας δίνουν κάποια πληροφορία για το program counter φυσικά όπως τα λειτουργικά συστήματα, αλλά μόνο τα function names. Οπότε με τη λύση που έχουμε δώσει μέχρι τώρα, το service worker θα έβλεπε τη σειρά των functions, θα ήταν όλα περίφημα, critical function, το τελευταίο function, έχει στείλει ένα request, όλα καλά. Οπότε αυτό θα ήταν μια σούπερ όμορφη επίθεση που κανένας δεν καταλάβει. Για να λύσουμε αυτή την περίπτωση, στην πραγματικότητα κάνουμε introduce μια εντροπία στο δημιουργημένο stack trace. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κατεβάσουμε το predictability του stack trace που θα δει ένας επιτιθέμενος. Αυτό σημαίνει ότι θα θέλαμε το original execution trace με τα critical functions να έχει μεγαλύτερο diversity και να κάνουμε, όπως είπαμε, unpredictable το execution trace για το malicious extension. Οπότε, αν έκανε inject κάτι, θα μπορούσε να ήταν out of order δεδομένη της εντροπίας που με δώσει μέσω μια σειρά από ψεύτο randomly generated redundancy layers. Δηλαδή,
κάποια empty functions, JavaScript functions, που στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα άλλο από τη μία να καλεί την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που πάει να κάνει inject το browser extension, δεν ξέρει πόσες τέτοιες συναρτήσεις και με τι όνομα είναι αυτές οι συναρτήσεις μέσα στο closure, και άρα δεν μπορεί να ξέρει πού να κάνει inject για να καλέσει το critical function. Αυτό είναι, στην ουσία μπορούμε να το υλοποιήσουμε κρατώντας δύο seeds συγχρονισμένα στην πλευρά της σελίδας και την πλευρά του service worker, τα οποία αυτά τα seed, επειδή είναι συγχρονισμένα, μπορούν να παράγουν τους ίδιους ψευτο-random αριθμούς, γι' αυτό λέγονται και ψευτο-random, γιατί σημαντικότητα δεν είναι truly random, αλλά κρατώντας τα ίδια seeds, μπορείς να κάνεις progress και να βγάζεις τους ίδιους random αριθμούς και στα δύο μέρη. Οπότε, στο παράδειγμά μας εδώ πέρα, έχουμε τη συνάρτηση 13-3-42-29, την οποία είναι η random σειρά που ξέρει και ο service worker και η σελίδα, χωρίς να επικοινωνήσουν καθόλου μεταξύ τους. Παίρνοντας το stack trace, λοιπόν, αυτής της αλυσίδας μετά, μπορεί το service worker να τσεκάρει αν αυτό τα injected redundancy layers είναι αυτά που περιμένει, με βάση το fresh sequence of random numbers που έχει δημιουργήσει από το συγκεκριμένο seed, και να κάνει verify ή όχι τα requests που εκτελέστηκαν και στάλθηκαν προς τον server. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, οποιοδήποτε injection, οποιοδήποτε tampering όλες αυτές τις σειράς των chains θα είναι observable από τον service worker. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, μπορεί ο service worker να καταλάβει ότι κάτι είναι out of order ή κάποιος έχει προσπαθήσει να κάνει inject και αυτή η αλυσίδα δεν είναι αυτή που ανέμενε. Τώρα, μετρήσαμε το performance του συνολικού framework με όλα τα additional layers και operations που βάλαμε και ήταν on average γύρω στα 7,29 milliseconds. Είναι practically, νομίζω, είναι αρκετά χαμηλό δεδομένης της λειτουργικότητας που προσφέρει. Κάπου εδώ νομίζω θα σταματήσω, δεν ξέρω αν σας άνοιξε λίγο βαριά η ιδέα ή αν δεν είναι κανένα τον IT. Να πω ότι we are hiring, οπότε please contact me αν σας ενδιαφέρει, αυτό που κάνουμε και αν σας ενδιαφέρει έτσι το fraud detection και τα security related hacks, θα το πω, γιατί developer σίγουρα δεν είμαι και αν δει κάποιος τον κωδικά μου θα φρίξει. Και θα το αφήσω εδώ και θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω έτσι τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να δώσουμε χρόνο, αν κάποιος θέλει να γράψει ερωτήσεις. Εντάξει, από μεριάς μου καταλαβαίνω, έτσι ας κάνουμε ένα simplification όλης της παρουσίασης. Έχεις ένα ασφαλές μέρος για να αποθηκεύσεις το κάποιο κοινό μυστικό, και αυτό το ασφαλές μέρος είναι ο service worker. Ο service worker λειτουργεί σαν proxy, παρεμβάλλεται σε όλη την επικοινωνία με το server. Και επειδή φοβάσαι μην τυχόν κάποιος κάνει inject έξτρα πληροφορία, έξτρα πράγματα στο JavaScript κώδικα, έχεις φτιάξει και μια άλλη λουχία εκεί πέρα του stack trace, πώς το περιμένεις να είναι με κάποια random νούμερα, και αν το δεις διαφορετικό δεν το δέχεσαι. Σωστά. Ναι, στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε τα closures για να αποθηκεύσουμε variables, αλλά και να δημιουργήσουμε... Να δημιουργήσουμε ένα κομμάτι στο οποίο... Εδώ πέρα βλέπουμε έτσι το new function που φτιάχνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε inject ένα κομμάτι κώδικα που το έχουμε πάρει ως string από το service worker και είναι fresh κάθε φορά. Αυτό το κομμάτι κώδικα δεν μπορεί να το δει το browser extension, γιατί όπως είπαμε έρχεται με τη μορφή string ενός post message. Και αυτός ο κώδικας μέσα στην πραγματικότητα θα ελέγξει αργότερα αν το interaction που έχει γίνει με τον, από τον χρήστη είναι benign ή όχι. Αν είναι malicious, αν έχει γίνει tampered. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε μια συνάρτηση που έχουμε
έχουμε βάλει το operation που κάνει το tool μας. Και πέρα από ότι ελέγχουμε, έτσι όπως είπαμε, το event, ότι έρχεται από έναν χρήστη και δεν είναι αυτοματοποιημένο, μετά παίρνουμε το trace, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να κάνει override ή να αλλάξει το execution flow μέσα από τη σελίδα, και παίρνουμε το trace έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι η σειρά των συναρτήσεων που παράχθηκε. Τώρα, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι αυτό το trace θα μπορούσε κάποιος να κάνει mimic αυτό το trace και να δώσει κάτι που ο service worker θεωρεί ότι είναι benign, ότι έρχεται από χρήστη και όλα είναι καλά, προσπαθούμε να βάλουμε μια εντροπία σε αυτό το trace, στο οποίο μια εντροπία που δεν γνωρίζει το browser extension. Οπότε, βάζουμε μια φρέσκη εντροπία, ένα salt, όπως λέμε στην κρυπτογραφία, που δεν είναι predictable από έναν επιτιθέμενο. Κατανοητό. Να ολοκληρώσω μια ερώτηση εγώ και μετά, αν κάποιος άλλος θέλει. Σε μια γλώσσα δυναμική όπως η JavaScript, μπορείς να πανογράψεις την συνάρτηση, το critical function που τελικά θα κληθεί. Σε αυτή την περίπτωση το stack trace θα είναι το ίδιο, αλλά το critical function μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω. Να μου πεις, OK, ο άλλος μπορεί να μην ξέρει τι είναι. Δεν είμαι σίγουρος αν γράψω εγώ το critical function, πω ότι είναι ό,τι έκανε παλιά, συν κάτι ακόμα. Συν, ξέρω εγώ, πάρε το user object και στείλ το σε ένα malicious server για να το κρατήσει. Αυτό θα αλλάξει το stack trace. Ναι. Οπότε, θα το αλλάξει στην περίπτωση που βάζουμε αυτή την εντροπία. Και γι' αυτό την βάζουμε, γιατί ακριβώς κάποιος μπορεί να κάνει rewrite ένα function και αν το δει κάποιος σαν μια λυσίδα ή σαν ένα δέντρο, να καλέσει το critical function αυτό κατευθείαν με τα δικά του ορίσματα ή το οτιδήποτε. Οπότε, στην ουσία, για να κάνει inject αυτή τη συνάρτηση, θα αλλάξει το random trace που εμείς περιμένουμε να δούμε. Οπότε, μας δίνεται δυνατότητα, κάνοντας unpredictable αυτό το trace, να τη στιγμή που θα γίνει at runtime αυτό το injection από τον browser, από το browser extension, να μην ξέρει σε ποιο σημείο να κάνει inject αυτή τη νέα συνάρτηση. Okay. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Από όσο γνωρίζω και μπορεί να κάνω και λάθος, οι service workers, το μόνο που μπορούν να δεχτούν από το page είναι messages. Τα messages αυτά μπορεί να είναι string. Συνήθως είναι JSON objects, τα οποία ουσιαστικά θα κάνει parse ο service worker για να δει το request. Τι εμποδίζει το extension να κάνει intercept αυτό το μήνυμα που είναι string? Έχει καταφέρει... Browser, ναι. Δεν δίνει τη δυνατότητα το level που τρέχει το browser extension να δει γενικά το traffic του service worker, είτε προς τον server, είτε τα post messages που στέλνει η σελίδα. Άρα το communication μεταξύ της σελίδας και του service worker δεν είναι ορατό στο extension? Όχι, το browser extension όχι. Okay, είναι και... το abstraction του browser στην πραγματικότητα που κάνει isolate αυτή τη λειτουργία του service worker. Άρα πρέπει και ο browser να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα σε αυτό το επίπεδο. Σωστά, πρέπει να το κόψει, γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή δεν το κόβει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να intercept αυτά τα requests. Intercept, ναι, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει tamper. Άρα είναι pre-signed, δηλαδή, γιατί μιλήσεις για ένα stack trace, αλλά το stack trace αυτό καθεαυτό σαν internal object δεν μπορεί να μεταφερθεί στο service worker. Ο service worker το μόνο που βλέπει είναι JSON objects, string δηλαδή. Άρα λες ότι ο client έχει κάνει ήδη sign αυτό το πράγμα με κάποιο κρυπτογραφικό κλειδί και στέλνει το μήνυμα αυτό στο service worker? Όχι. Η σελίδα θα πάρει το trace και θα το στείλει στο service worker και ο service worker θα το κάνει sign. Οπότε το trace αυτό όμως δεν θα είναι internal object αυτό, θα είναι απλά ένα JSON string, ένα string, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, σωστά? Ναι. Άρα είναι βασικό το να μην μπορεί να κάνει tamper το string αυτό, το browser extension. Και να το κάνει tamper όμως μπορεί το service worker να δει ότι δεν είναι αυτό που αναμένει λόγω του salt αυτό, λόγω του freshness που του δίνει το random seed.
Okay. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι, τι εμποδίζει το extension να κάνει simulate clicks, click events πάνω στη σελίδα και πώς διαχωρίζονται αυτά. Πάνω σε already existing JavaScript κώδικα δηλαδή που είναι valid, είναι to site, τι εμποδίζει το browser extension να κάνει click events ή key events πάνω στη σελίδα και να κάνει produce actual events στο service worker. Αυτό που βλέπουμε στη σειρά 3, στο slide που βλέπουμε εδώ πέρα, mm-hmm. αυτό το is trusted, είναι API που δίνει ο browser, που επιστρέφει ένα true ή false, αν το click έχει έρθει μέσα από ένα automated event ή αν είναι από το device του κλείστη, ένα το touch ή mouse. Οπότε okay. αυτό το δίνει ο browser okay. από μόνο okay. του, αν no. okay. artificial. Ωραία, super, thanks. Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση στο Q&A. Υπάρχει δυνατότητα στο κοινό να προσπαθήσει να σπάσει, να τεστάρει αυτό το framework? Το έχεις κάπου ανοιχτό σαν εργαλείο, με κάποιο τρόπο μπορεί κάποιος να παίξει μαζί του? Το θέμα είναι ότι έχουμε τον κώδικα, αλλά απαγορεύεται να το βγάλουμε μέχρι να γίνει accept το paper. Οπότε ελπίζω και εύχομαι να γίνει accept το Φλεβάρι και εννοείται να το βγάλουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να το σπάσει ο κόσμος ή να το τεστάρει. Αλλά ναι, απαγορεύεται να κάνεις release κώδικα ή το paper πριν το publication. Και μια τελευταία ερώτηση, πέρα από τη δουλειά που έχεις κάνει, που είναι ερευνητική δουλειά, είναι ξεκάθαρο, βλέπεις να γίνεται κάποιο open source εργαλείο, κάτι που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει με βάση τη δουλειά που έχεις κάνει εδώ? Ναι. Αυτό είναι και το πλάνο μας. Γι' αυτό είπα ότι θα το κάνουμε release και για να το σπάσει ο κόσμος ή για να το κάνει να το προχωρήσει. Έτσι προσπαθούμε τα αρχικά seeds, τα αποτελέσματα της δουλειάς μας να παίζουμε open source για να τα παίρνει ο κόσμος και να παίζει με αυτά ή να τα προχωράει. Αυτό είναι η ευχή μας. Εδώ, όπως είπα, δεν είμαστε developer, οπότε γράφουμε rapid prototyping, ένα proof of concept, να δούμε τι δουλεύει και απλά μετά να το βάλουμε open source. Τέλεια. Ωραία. Πάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.